Λοιπόν. Νίκη Ζαρκάδα μαζί μας. Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτό το κορίτσι που χάσει τη ζωή του. Βλέπετε και τη φωτογραφία. Ναι. Αυτό το την κορίτσι έντενε, που βρήκε φρικτό θάνατο στο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Supernova. Ένα κορίτσι το οποίο είχε γεννηθεί και μεγάλωσε στο Ισραήλ. Είχε όμως καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Οι παππούδες της ήταν από εκεί. Διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Ερχόταν σχεδόν κάθε χρόνο από παιδί στη χώρα μας και περνούσε πολλά από τα καλοκαίρια της στην εβραϊκή κατασκήνωση στο Λιτόχωρο. Το κορίτσι αυτό δολοφονήθηκε πισόπλατα, έτσι. Έτρεχε να σωθεί ουσιαστικά. Έτρεχε να σωθεί. Θεωρούταν για τρεις μέρες αγνοούμενη. Η οικογένειά της πίστευε, ήλπιζε ότι κάπου κρύβεται ή ότι είναι, κρατείται ως όμηρος, μέχρι που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από την πρεσβεία του Ισραήλ τραγική είδηση. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία από την κατασκήνωση που πήγαινε. Πολύ γεμάτο Ελλάδα το Instagram της, έτσι, και γεμάτο το Facebook από Ελλάδα. Όλες οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πολλά βίντεο και φωτογραφίες από τη χώρα μας. Ερχόταν, όπως είπα, κάθε καλοκαίρι σχεδόν. Ήταν ένα κορίτσι που καταλάβαινε ελληνικά, δεν μιλούσε τη γλώσσα, αλλά μπορούσε να την καταλάβει. Πήγαινε πολύ συχνά στο Καρπενήσι και στη Λαμία. Οι φίλοι της, μιλήσαμε με τους φίλους της που είναι σοκαρισμένοι φυσικά, αναφέρουν ότι ήταν ένα πολύ γλυκό πλάσμα, ένα χαρούμενο παιδί που ήξερε να απολαμβάνει τη ζωή, αγαπούσε τα ταξίδια, ήθελε να γυρίσει όλο τον κόσμο, είχε έφεση στις τέχνες και κυρίως στη ζωγραφική και την από αυτή η τραγική είδηση. Και είδαμε και ο Ντάνιελ ο μαχητής που μας είπε νωρίτερα ότι ήταν μαζί τα παιδιά αυτά στην εβραϊκή κατασκήνωση της Ελλάδος. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, Γιάννη, έτσι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι Παλαιστίνοι μέσα στη λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι δοκιμάζονται. Ακριβώς, είναι ο άμαχος πληθυσμός. Σε εμάς μίλησε ένας από αυτούς, ένας γιατρός, ο οποίος εγκλωβισμένος στο σπίτι του περιγράφει την φρίκη του πολέμου και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την τραγική αυτή κατάσταση. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε. Εξέρω αυτή, σε κάποια στιγμή, κάνε σκουτώσω, στη Γάζα είναι, στη Γάζα, ναι. Είναι δύσκολη κατάσταση, βομβαρδισμούς σε όλη την ημέρα, σε όλη την νύχτα. Έχουν καταστρέψει τα δύο βολακτήρια, σχολεία, τα ρεπτήνια, τζαμιά. Δεν έχουμε καταφύγια και δεν έχουμε σελήνη. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουμε νερό. Δεν έχουμε φαϊδά. Το τηλέφωνο με αυτό του Ποστόνου, στην μπαταρία του αυτοκίνητου. Πόσοι άνθρωποι είστε μέσα στο σπίτι? Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, οι γυναίκες τους, οι παππούδες, τα παιδιά, ανιπτάκια, όλοι σε ένα σπίτι. Αν χτυπούν μια ροκέτα στο σπίτι μας, αυτό γίνεται κάθε ώρα. Δεν υπάρχει ώρα να μην έχει τέτοια ασφαλή. Ακριβώς τώρα έξω, τώρα που μιλάμε, έξω τι ακούτε? Ακούτε βομβαρδισμούς? Βομβαρδισμοί που δεν σταματούν με δευτερόλεπτο, όχι με λεπτό. Μέρα νύχτα. Φοβάστε, πώς είστε? Ξέρω αυτή, σε κάποια στιγμή, θα με σκοτώσω, θα χρησιμοποιήσω το σπίτι επάνω μας, γιατί δεν υπάρχει λύση αν δεν λεπτεί το Παλαιστινιακό. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η πλευρά, Γιάννη, την οποία και αυτή δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε. Καλά, για άμαχο πληθυσμό μιλάμε τώρα. Ακριβώς. Μιλάμε για τους αυτούς της Χαμάς. Σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Νέλη Χαχάμη, να την δούμε. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε διπλωματικό επίπεδο και αν υπάρχει έτσι κάποια αχτίδα αισιοδοξίας στον ορίζοντα. Ξανά. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λοιπόν σε σχέση και με όλο αυτό που βλέπουμε με τις εκενώσεις, με την απομάκρυνση των πολιτών από το βόρειο τμήμα της Γάζας προς το νότιο. Η Wall Street Journal λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μάλλον κοντά σε συμφωνία με την Αίγυπτο ώστε να ανοίξει τα σύνορά της και να μπορέσουν να περάσουν οι άμαχοι από τη λωρίδα της Γάζας, ώστε με κάποιο τρόπο να σωθεί ό,τι σώζεται. Να δοθεί δηλαδή μία δίωδο στους πολίτες. Να πάνε σε ένα ασφαλές μέρος. Ακριβώς. Την ίδια ώρα να σας πω ότι χθες ο Τζο Μπάιντεν είπε ξανά ότι είναι προτεραιότητά μας η επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Γάζα, και αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Και είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι τύποι, οι Χαμάς, κάνουν την Αλ-Κάιντα να μοιάζει αγνή. Μιλάμε για το απόλυτο κακό. Και να σας πω επίσης ότι την ίδια ώρα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σε νέο του διάγγελμα χθες το βράδυ, είπε ότι μαχόμαστε με όλη μας τη δύναμη, ότι χτυπάμε με όλα τα μέσα, ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα πρέπει όμως να είστε προετοιμασμένοι, γιατί αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί χρόνο, θα πάρει χρόνο. Μάλιστα. Γενικώς γίνονται πράγματα, δηλαδή και στην Ευρώπη, και πολλά συλλαλητήρια και απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων στη Γερμανία υπέρ των Παλαιστινίων. Και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία. Χθες, και σε εμάς εδώ.
Έγιναν πολλές διαδηλώσεις πράγματι. Είχαμε αυτές τις δύο απαγορεύσεις από Γερμανία και Γαλλία. Και γενικά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και φουντώνει σε εισαγωγικά αυτό με τις απαγορεύσεις. Είχαμε και ένα πρόστιμο σε έναν πολίτη ο οποίος φορούσε το παλαιστινιακό μαντήλ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.